Καλησπέρα. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Radio Tips στον οδηγό πώς θα στήσουμε το δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό στο ίντερνετ. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια εκδοχή διαφορετική από ό,τι είχαμε μιλήσει στο προηγούμενο βίντεο. Θα μιλήσουμε για το Listen to My Radio. Ε, θα το ξέρετε σχεδόν όλοι γιατί είναι πλέον το πιο διάσημο free ε, site για κατασκευή web radio. Ε, μας δίνει... έχει τρεις βασικές εκδοχές. Είναι το Radio Stream το video stream και το website hosting. Μας δίνει, ας πούμε, και να κάνουμε ραδιοφωνικό σταθμό και web tv, αλλά και να φιλοξενήσουμε την ιστοσελίδα μας πάνω στο listen to my radio. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για τη free εκδοχή και λίγο για την premium για αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι επαγγελματικό. Τώρα, πώς θα στήσουμε τον ραδιοφωνικό μας, το ραδιοφωνικό μας σταθμό ε, με το free account. Λοιπόν, πηγαίνουμε στη σελίδα του Listen to My Radio, όπως έχω ανοίξει εδώ εγώ και πηγαίνουμε στην πρώτη καρτέλα που μας λέει το Radio Stream. Πάμε και κάνουμε να κάνουμε ένα account. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα τώρα δοκιμαστικό account, έτσι για να σας δείξω. Ε, στο name θα βάλω το Radio Tips. Θα βάλουμε έναν κωδικό. Ναι. Δεν ξέρω να το δεχτεί. Είναι λίγο εύκολος. Okay. Και ένα email το οποίο το έχω φτιάξει για το κανάλι. Hm. Δεν μας το δέχεται. Ωραία, χρησιμοποίησα ένα email δοκιμαστικό για τον οδηγό σήμερα. Λοιπόν, έχουμε διαβάσει τους όρους. Το κλασικό δεν είμαι ρομπότ. Και συνεχίζουμε. Περιμένουμε να φορτώσει. Ωραία, και μας έχει στείλει στο email μας ε, το request για να το αποδεχτούμε, για να δει ότι όντως αυτό το email είναι δικό μας και δεν είναι κάποιο ρομπότ που το κάνει αυτό. Λοιπόν, ωραία, έχουμε αποδεχτεί το email που μας έστειλαν και πάμε τώρα να συνδεθούμε. Πάμε στο login εδώ πάνω και πατάμε το free account. Βάζουμε το email μας και το κωδικό που είχαμε βάλει και πατάμε login now. Περιμένουμε να φορτώσει. Okay, εδώ πατάμε audio account γιατί θέλουμε να στήσουμε ραδιόφωνο. Ωραία. Και μας βγάζει το πρώτο πίνακα. Μας λέει να βάλουμε το channel title. Εδώ είναι η ονομασία του ραδιοφώνου σας. Εγώ θα βάλω radio tips. Και εδώ μας λέει να βάλουμε δύο περιγραφές. Εγώ θα κάνω copy-paste αυτό συνέχεια. Εσείς γράφετε σούμε, την περιγραφή του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ωραία. Ε, τι μας λέει τώρα. Να επιλέξουμε το σερβερ που θέλουμε να, είμαστε. Ε, θέλουμε να είμαστε Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Αμερική. Ε, συνιστώ το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως μας το συνιστεί και το Listen to my radio. Οκ, okay, περιμένουμε εδώ να φορτώσει. Αυτή τη στιγμή θα μπούμε στο καινούριο πάνελ του Listen του My Radio. Όσοι είχαν και παλιότερα Listen to My Radio θα καταλάβουν ότι αυτό είναι καινούριο. Έχει γίνει πολύ καλύτερο. Παλιά δεν ήταν τόσο καλό, τώρα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχει περισσότερες επιλογές να το χειρίζεσαι και από το κινητό ακόμα. Λοιπόν, ωραία, μας άνοιξε το πάνελ. Λοιπόν, και τι μας λέει εδώ πέρα. Ξεκινάμε από το section του stream. Uh, έχει να πειράξουμε το stream server μας να τον αλλάξουμε περιοχή όπως είχαμε βάλει Λονδίνο να μπορούμε να το κάνουμε στην Αμερική ε, έχει ε, να κάνουμε το page design να αλλάξουμε χρώματα, λογότυπα ακόμα και τον player μετά από κάτω μας λέει ε, να βάλουμε στην καλερί μας εικόνες να έχουμε δύο-τρεις εικόνες εκεί να βλέπει ο ακροατής μας να βγάλουμε το chat όποιος δεν θέλει να έχει chat, και είναι μετά τα special ε, add-ons, τα οποία πληρώνεις για να τα αποκτήσεις, όπως να είναι συνέχεια ανοιχτό το ραδιόφωνο, ε, να βγάλεις τις διαφημίσεις, έχει, έχει πολλά πράγματα. Λοιπόν, είμαστε στο panel. Τώρα, για να κάνουμε εκπομπή, θα ανοίξουμε το πρόγραμμα εκπομπής μας. Αυτή τη στιγμή δεν θα το κάνω εγώ. Ε, ανοίγετε το πρόγραμμα εκπομπής σας και βάζετε την IP address που μας τη δίνει εδώ και την πόρτα. Μετά μπορούμε να ορίσουμε κωδικό, εδώ θα ορίσουμε τον κωδικό μας, το streaming password. Τώρα βλέπετε το σερβέρ μας είναι ανοιχτός, μας το λέει on, με ένα κλικ τον κλείνουμε και με ένα κλικ τον ανοίγουμε ξανά. Λοιπόν, πάμε να ορίσουμε το password. Για να ορίσουμε το password πηγαίνουμε εδώ που λέει change stream password. Και πληκτρολογούμε τον κωδικό εκπομπής μας. Δεν θα τον βάλω εγώ αυτή τη στιγμή. Πληκτρολογείτε τον κωδικό εκπομπή, πατάτε Confirm και το αποθηκεύει εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε και το username. Οπότε, στο πρόγραμμα εκπομπή βάζουμε IP address port και username password, αναλόγως με τι πρόγραμμα εκπέμπουμε. Συνήθως δεν ζητάνε username, ζητάνε μόνο password. Εδώ μας λέει τα link που μπορούμε να ακούσουμε το ραδιόφωνο, εφόσον δηλώσουμε και το όνομα. Δηλαδή, ας πούμε, το όνομα του σταθμού σας, stream, και τα, τα βασικά link που δίνει το Listen to My Radio. Εδώ είναι το QR Code το οποίο το σκανάρουμε για να κατεβάσουμε το application του Listen to My Radio στο κινητό μα, για να το χειριζόμαστε από το κινητό, να ανοίγουμε, να κλείνουμε το server και ό,τι κάνουμε εδώ μπορούμε να το κάνουμε από το κινητό. Αυτό είναι πολύ καλό που το έχει βάλει το Listen to My Radio. Οπότε απομακρυσμένα, αν κλείσει ο σερβερ, μπορούμε να τον ανοίξουμε. Ωραία, για να αλλάξουμε τώρα το subdomain του ραδιοφώνου μα, δηλαδή να έχουμε την ονομασία του ραδιοφώνου τελεία το radio 12345.com ή από αυτά τα link για να δουλέψει το ραδιοφωνό μας πάταμε εδώ που μας λέει fix subdomain πατώντας αυτό το κουμπί μας ξαναεμφανίζει αυτή την, το panel που μας είχε εμφανίσει στην αρχή που βάζουμε το ε, όνομα του ραδιοφώνου δύο περιγραφές δεξιά αριστερά που θα μπουν το subdomain το streaming password μας αφήνει να το βάλουμε και εδώ πέρα admin password και σε location μπορούμε πάλι να το πειράξουμε από εδώ. Ωραία. Κάνοντα αυτά, το ραδιόφωνο έχει δημιουργηθεί και έχετε τη δική σα σελίδα στο listen to my radio με τον player που μπορείτε να τα κάνετε όλα να τα αλλάξετε από εδώ. Να αλλάξετε, α πούμε, αν πατήσω ε, στο player, θα με βγάλει πολλά διαφορετικά design για τον player που θέλουμε να έχουμε. Μπορούμε να. Μπορούμε να βάλουμε όποια από αυτά θέλουμε. Έχει να πειράξουμε να το κάνουμε, αν θέλουμε, μαύρο χρώμα, να το κάνουμε άσπρο να είναι. Ε, το προτείνω αυτό. Ε, τη σελίδα του Player του Listen to My Radio είναι πολύ καλή, έχει αναβαθμιστεί, έχει γίνει πάρα πολύ καλή. Έχει το chat, έχει τα facebook likes, twitter... Ε, μπορούμε να αποκρύψουμε αν, να, ή να εμφανίσουμε τα τραγούδια που παίζουν, να τα βλέπει ο ακροατή ποιο τραγούδι παίζει, πόσου ακροατέ έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω στην πλατφόρμα μα. Ωραία, και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο που θα εξηγήσουμε και, να κάνουμε εκπομπή από το Listen to My Radio με το Winamp. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για το Winamp, ένα κλασικό πρόγραμμα, θα τα πούμε εκεί. Οπότε, σήμερα αυτό ήταν το μάθημα στο Listen to My Radio, έχει αναβαθμιστεί, σας το προτείνω. Όσοι θέλετε, Κάντε μια εγγραφή. Θα αφήσω και link από κάτω. Ε, όποιοι θέλουν να, να πάρουν το premium account, θα έχω το link από κάτω για να το αγοράσουν. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ένα like και ένα subscribe για να με βοηθήσετε να συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε.